καλείται τον κόσμο σε μια μεγάλη κινητοποίηση με σκοπό να σταματήσετε την κυβερνητική πολιτική που θεωρείτε ότι σας θίγει. Καλώς. Στον απόϊχο των χθεσινών γεγονότων με τους αγρότες στο Ηράκλειο, πώς θα εξασφαλίσετε την ειρηνική διεξαγωγή των κινητοποίησεων? Γιατί υπάρχουν και πολίτες που αυτά τα γεγονότα θα τα δουν αποτρεπτικά για να έρθουν, που θέλουν να διαμαρτυρηθούν στα πλαίσια της δημοκρατίας και ειρηνικά. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσουμε να δείξουμε τις αντιδράσεις μας τόσο στους βουλευτές του νομού, οι οποίοι πρέπει να μεταφέρουν και μεταφέρουν το κλίμα και προς τα πάνω, και από την άλλη μεριά να δείξουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν πρέπει να κάθεται στο σπίτι και στο καναμπέ του, αλλά μόνο με αγώνα μπορούμε να πετύχουμε κάποια πράγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι το να συμβεί σε κάποια περιοχή της Κρήτης ή της Ελλάδας ένα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται, όχι εσείς γενικά, μη ειρηνικό, θεωρώ ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε, διότι όπως ξέρετε πολλές φορές υπάρχουν και οι προβοκάτσιες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία πραγματικά θέλουν να κάνουν τον κόσμο να φοβάται. Αυτό το βλέπουμε και στην Αθήνα ειδικά. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ήμουν εκεί, δεν παρακολούθησα, ξέρω ότι γίνανε κάποια... Εγώ καταδικάζω τα γεγονότα και προσωπικά αυτά που ξεφεύγουν από οποιοδήποτε πλαίσιο διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας και που παίζουν καθαρά το ρόλο του προβοκάτορα ορισμένες φορές, ακριβώς για να αποτρέψουν τον κόσμο να βγει από το σπίτι του και από το καναπέ του.